Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας μαζί σας αυτή την ώρα και ευχαριστούμε πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά στην Κύπρο και στον κόσμο μέσω του δορυφόρου στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Η παρουσία σας μας τιμά να ξέρετε. Όπως και το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο. 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2, 8 με 10 ραδιόφωνο, 2,5-3,5 τηλεόραση για όλους εσάς και ευχαριστίες εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες που μας κάνετε συντροφιά. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, βιβλία Νίκου και Κλέρης Αγγελίδου από το σπίτι τους στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Και βέβαια μία υπουργός παιδείας και μέλος της ΕΟΚΑ και εκπαιδευτικός και ποιήτρια και βουλεύτρια, η οποία γεννήθηκε το 1932 στην όμορφη Αμόχωστο με καταγωγή από το όμορφο Κυλάνη και έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου του 2021 σε ηλικία 89 ετών και μέσω πανδημίας όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Χαιρόμαστε σήμερα που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να αναφερθούμε και να παρουσιάσουμε αυτή τη σημαντική μορφή του τόπου μας, ως επίσης και του συζύγου της, ο οποίος ήταν παράλληλη η πορεία και των δύο στην ζωή. Νίκος Αγγελίδης και Κλέρη Αγγελίδου σήμερα στην εκπομπή μας και με τη βοήθεια βέβαια του ιού, του αγαπητού Χρήστου Αγγελίδη, τον οποίον και καλωσορίζω. Καλησπέρα, καλώς τον. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ που είσαι. Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ για αυτές τις δύο προσωπικότητες. Σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες προσέφεραν ανιδιωτελώς στον τόπο. Μαζί μας και η αγαπητή Μαρία Λάμπρου Γεροσύμου. Γιατί η αγαπητή Μαρία ήρθε σε επικοινωνία, θα μας τα πει και ο ίδιος, με τον αγαπητό Χρήστο Αγγελίδη και του ανέφερε ότι στα χέρια της και στην κατοχή της, από την κατεχόμενη Αμόχωστο, έχει βιβλία της Κλέρης Αγγελίδου και του Νίκου Αγγελίδη. Το πώς και γιατί έφτασαν αυτά τα βιβλία και σήμερα τα έχουμε και εμείς εδώ στο στούντιο και μετά από μισό αιώνα διατηρήθηκαν και γλίτωσαν και δεν καταστράφηκαν, αποτελεί ένα θαύμα από μόνο του. Θα τα ακούσουμε όμως για το πώς έφτασαν και γιατί. Στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Λάμπρου Γεροσύμου. Καλώς τη Μαρία, καλώς όρισες. Γεια σας. Σας χαιρετώ και ευχαριστούμε για την αποδοχή να παρουσιάσουμε αυτό το θέμα εις μνήμη της κυρίας Κλέρης και του κυρίου Νίκου Αγγελίδη. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι έφτασαν αυτά τα βιβλία. Μάλιστα. Σώθηκαν αυτά τα βιβλία, βροχές, καλοκαίρια, χειμώνες, 50 τα έτη συνεχόμενα, σε κατάσταση πια μιας βουβής πόλης. Και διατηρήθηκαν, από μόνο του λέει πολλά ή κάνω λάθος? Λέει πάρα πολλά και το γεγονός ότι τυχαία τα βρήκαμε αυτά τα βιβλία, νομίζω ήταν θαύμα. Αν θέλετε να σας παρακαλώ, πω να τι γίνει. Ναι. Ναι. Πώς εντοπίστηκαν ή καταρχάς πότε εντοπίστηκαν? Πότε εντοπίστηκαν? Τον περασμένο Ιούλιο, μέσα Ιουλίου περίπου, αρχές Ιουλίου ήταν το. Εγώ καταγόμαι από την Αγκαθού. Μάλιστα. Σε ηλικία 10 χρονών, λέω για τα χρόνια μου αν έχει πρόβλημα. Πολύ καλά κάνετε. Σε ηλικία 10 χρονών. Φύγαμε από το χωριό βία. Ναι. Έζησα και θυμάμαι όσα μπορούσε να ζήσει ένα παιδί στην ηλικία του. Μάλιστα. Όμως η αγάπη του πατέρα μου, ειδικά του πατέρα μου, για το χωριό, μου μετέφερε συγκεκριμένα, ναι, πιο πολλά σε μένα, ακούοντας διάφορες ιστορίες κτλ. Πιστεύω ότι ζούσα πριν τον πόλεμο, πάνω αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Έτσι τόσο αγαπήσα την Αγκαθού συγκεκριμένα. Όσα να την γνωρίζατε χρόνια πριν. Σαν να την εγνώριζα χρόνια και τον κατεχόμενο. Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, ξεκινήσαμε να κάνουμε επισκέψεις. Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν γύρισα όλα την κατεχόμενη Κύπρο. Μάλιστα. Χωριό προς χωριό, μαζί με ο σύζυγό μου. Εκείνη την ημέρα, μετά από ένα προσκύνημα που πηγαίνουμε συχνά και προσκυνούμε στον τάφο του Αποστόλου Βαρνάβα. Μάλιστα. Συνεχίσαμε την πορεία μας προς την Αμόχωστο. Πήραμε τον δρόμο έξω από τα ενετικά τείχη. Κατευθυνθήκαμε οδός Ανεξαρτησίας, δεν κάνω λάθος, που είναι σωστά τα αδικαστήρια των ταχυδρομείων. Η οδός τερματίζεται γιατί συνεχίζει περιφραγμένη πόλη. Στρίψαμε δεξιά και στο τέρμα, αριστερά είναι ο δρόμος που βγαίνει στη Δερίνια. Μάλιστα. Εκεί είναι η Αγία Κατερίνη. Απέναντι είδαμε ότι υπάρχει πάροδος κάθετα προς την εκκλησία
και αντικρίσαμε ένα σχολείο. Εμείς σαν Βαροσιώτες, εντάξει, είμαστε στην επαρχία Αμοχώστα, αλλά δεν γνωρίζαμε φυσικά ποιο σχολείο είναι. Είπαμε με το αυτοκίνητο, στρίψαμε εκεί, να δούμε μήπως αναγνωρίσουμε κάτι. Στρίψαμε από την πρώτη πάροδο, το σχολείο στο αριστερό μας την πλευρά, κατευθυνθήκαμε κατά μήκος της περίφραξης, στη δεξιά πλευρά κατοικίες. Μάλιστα. Κατοικούνταν καλά σχετικά περιποιημένες κατοικίες και κατοικημένες. Τέρμα της οδού, ένα βουνό από σκουπίδια, μπάζα κτλ. Αδιέξοδος ο δρόμος. Ναι. Στο σημείο της επαναστροφής έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα κυβότιο. Mm. Λέω του συζύγου μου, σταμάτα. Λέει μου, τι είναι, σταμάτα, θέλω να κατεβώ. Κατεβαίνω κάτω, ελληνικά βιβλία, το λέω για να τριχιάζω. Μέσα σε, μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο που φαίνεται κάποιοι έκαναν κάποιες ανακαινήσεις. Α, δεν τα ξέρω τι. Και τα έβγαλαν έξω. Ασπάσω με τα χέρια μου κάποια βιβλία, τα έβαλα στο αυτοκίνητο, βοήθησε και ο σύζυγος. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Το πρώτο βιβλίο που ανοίγω, το ψαλτήριο. Μάλιστα. Μπορεί να το βρείτε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εκεί. Ναι. Το ανοίγω στην πρώτη σελίδα, Νίκος Αγγελίδης. Mm. Λέω του σύζυγου μου, κατάλαβα. Είναι της κλέρης του και του Νίκου Αγγελίδη. Χωρίς να ξέρω ότι ήταν η οδός τους εκεί, το σπίτι τους κτλ. Και λέω στο σύζυγο μου, αιωνία του η μνήμη. Μάλιστα. Βρήκαμε ένα θησαυρό για τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τα οποία πρέπει να τα παραδώσουν. Άρα λοιπόν αυτά τα βιβλία διασώθηκαν γιατί βρισκόντουσαν στο σπίτι, ίσως. Πιθανόν σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο, μάλιστα, κάποιο σέντε. Έπρεπε να ανακαινιστούν ή να καθαριστούν. Πετάχτηκαν. Και πετάχτηκαν. Ευτυχώς πετάχτηκαν τώρα. Ναι. Και δεν πετάχτηκαν νωρίτερα. Γι' αυτό και άντεξαν τον μισό αιώνα μέσα στα κυβότια. Ίσως και να περίμεναν τον Χρήστο να τα παραλάβει. Ίσως και να περίμεναν πρώτα εσάς να τα εντοπίσετε. Αγαπητέ μου Χρήστο, αντιλαμβάνομαι ότι το συνέστημα είναι πολύ παράξενο όταν χτυπάει το τηλέφωνο και ακούς κάποιον από την άλλη μεριά να σου λέει «Βρήκα βιβλία του πατέρα σας και της μητέρας σας». Ναι, όταν μου τηλεφώνησε η Μαρία και μου λέει «Ο Νίκος και η Κλέρη Αγγελίδου, τι σου είναι». Ναι. Και λέω «Είναι γονείς μου». «Α, εσέναν έψαχνα». Μάλιστα. Τι λέω «Γιατί». Μου λέει «Βρήκαμε κάποια βιβλία». Άρχισα, τότε ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, διότι δεν ξέρω τι βιβλία, ναι, και για ποια βιβλία μιλούσαμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο Νίκος και η Κλέρη μάζευα βιβλία από τότε που ήταν παιδιά. Μάλιστα. Το σπίτι όλων μπορεί να υπήρχαν 10-15.000 βιβλία. Ήταν της αμοχώς του. Ένα σπίτι βιβλιοθήκη. Της αμοχώς του. Ναι, ναι. Και αργότερα και της μητέρας στη Λευκοσία. Σαφέστατα, στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά το σπίτι της αμοχώς του ήταν... Είχαν βιβλία ιστορικά. Γεμάτα από χιλιάδες βιβλία. Από τον Μυριβίλη, από τους καθηγητές τους, από τον Καζαντζάκη. Είχαν ιστορικά βιβλία, τα οποία δυστυχώς χάθηκαν. Μάλιστα. Χάθηκαν για όλους. Ναι. Και κάποια ήταν και πρωτότυπα, γιατί σε κάποια στιγμή, μέσω του καθηγητή τους, του κυρίου Θεοδωρακόπουλου, όταν ήταν φοιτητές, επειδή ήταν άριστοι, οι διάφοροι εκδότες έστελαν σε κάποιους φοιτητές, μεταξύ αυτών του Νίκου και της Κλέρης, μάλιστα, να διαβάζουν ή να σχολιάζουν ή άλλος πώς να αξιολογούν κάποια συγγράμματα. Και έτσι υπήρχαν και πρωτότυπα στο σπίτι. Δυστυχώς εκείνα χάθηκαν. Ανεκτήμητης αξίας. Αλλά μόλις είπε η Μαρία αυτές τις λέξεις, καταρχάς νομίζω ότι... Ξύπνησαν όλα τα... Ήταν η έκπληξη, αλλά ήταν και κάπως απίστευτο στο να ακούς κάποιον να σου λέει ότι έχω βιβλία των γονέων σου. Συγκινητικό. Από την αμόχωση του. Για να λέω το λιγότερο συγκινητικό. Το λιγότερο συγκινητικό. Η συμβολή και ο ρόλος του σημαντικός σε όλους τους τομείς. Αρχής ενωμένης από τον απελευθερωτικό αγώνα, εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, 55-59, μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Και πραγματικά μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να ξεδιπλώσουμε αυτό το νήμα και να ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να μας δοθεί η ευκαιρία να σταθούμε στον πάγκο με τα βιβλία όπως τα τοποθετήσαμε, για να τα δείξουμε κιόλας. Πριν όμως, για να το κάνουμε τεχνικά, θα πάμε σε ένα βίντεο από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο, γιατί θα πρέπει να σας πούμε ότι η αγαπητή αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου διετέλεσε και πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώς του, πέρασε βέβαια από όλα τα σκαλοπάτια και ως γραμματέας. Στο βίντεο που ακολουθεί μιλά για το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώς του. Αυτό το βίντεο είναι του 1981.
από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας και την εκπομπή μας «Ορίζοντες» με θέμα και αφιέρωμα το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώς του, το οποίο ιδρύθηκε το 1930 βέβαια από το ζεύγος Μαρίας και Παναγιώτη Ιωάννου. Η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου μιλάει στην αγαπητή τέο συνάδελφο, κυρία Ρούσου, η οποία τους συνάντησε στο χώρο εκεί στη Λεμεσό και συνομίλησε μαζί της. Ίσως θα μπορούσε να μας πει για τις δραστηριότητες σας μετά την εισβολή, η κυρία Αγγελίδου, η οποία είναι και γραμματέας εδώ και πολλά χρόνια. Είχα αναλάβει από το 1967 μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, ναι. Ώστε ζήσατε όλες τις δραματικές εκείνες στιγμές του ξεριζώματος. Βέβαια. Και του εκτοπισμού. Πέστε μας λίγα λόγια να δούμε πώς αντιμετωπίσατε εκείνη την κατάσταση. Καταρχήν με την πρώτη εισβολή, το Λύκειο έγινε ένα κέντρο όπου μαζεύονταν τρόφιμα, ρούχα και ανεφοδιάζονταν οι πρόσφυγες από την Κερίνια. Δεν περιμέναμε βέβαια πως θα γινόμαστε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και εμείς πρόσφυγες. Μετά την δεύτερη εισβολή, όταν εκτοπιστήκαμε και ήρθαμε άλλοι στη Λεμεσόν, άλλοι στη Λάρνακα, τα μέλη μας σχεδόν διασκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη του κόσμου, μπορώ να πω. Αντιμετωπίσαμε με πολύ θάρρος την κατάσταση, παρόλο ότι ήταν πολύ δραματική. Δεν είχαμε ούτε χώρο να στεγαστούμε, δεν ξέραμε καν που βρίσκονται όλα τα μέλη μας. Ευτυχώς, έναν από τα μέλη μας διέσωσε έναν κατάλογο τυχαία στη τσάντα της και έτσι αρχίσαμε να αναζητούμε τα μέλη μας. Σε λίγους μήνες τα εντοπίσαμε και πιστεύω πως η προσφορά που έγινε τον πρώτο καιρό δεν ήταν μόνο υλική, αλλά και ηθική κυρίως. Μάλιστα. 50 χρόνια ζωής για ένα ίδρυμα πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα που κλείνουν αυτά τα 50 χρόνια, πώς βλέπετε εσείς τη ζωή, το μέλλον που έχει μπροστά του το Λύκειο, τι σχέδια νομίζετε, τι προβλήματα έχετε να αντιμετωπίσετε κλπ. Πιστεύω πως το Λύκειο έχει τέτοια παράδοση που θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση και όταν εμείς ακόμη δεν θα υπάρχουμε. Έχει δημιουργήσει τόσα πράγματα και πολιτιστικούς στόχους έχει και φιλανθρωπικούς και πιστεύω πως τα μέλη μας όλα θα εργαστούν για να εκπληρωθούν αυτοί οι σκοποί. Και να λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά από αυτά τα βιβλία, τα οποία μετά από μισό αιώνα φτάνουν στα χέρια της οικογένειας και πάλι μετά από την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κατοχή. Αυτό είναι το ψαλτήρι, έτσι, το ψαλτήριο. Ναι. Το έχω εδώ. Και γράφει Αγγελίδης Νικόλαος, κάτω-κάτω, με στυλό βέβαια, το οποίο και βλέπουμε. Αυτό το ψαλτήριο και μέσα σε αυτό το ψαλτήριο υπήρχε και ένας φάκελος με αυτό το... Την ελληνική σημαία, βέβαια, ήταν, τι λέει, πρώτη, υπέρ του Ταμείου 1η Απριλίου 1955. Ήταν για την ενίσχυση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Είναι σαν κουπόνια, ήταν αυτά που έβαζαν και στο πέτο ως ένδειξη ενίσχυσης του αγώνα και βέβαια έδιναν και ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Και αυτό βρισκόταν μέσα σε αυτό το ψαλτήριο. Εγώ τα έχω βάλει σε φακελάκι φυσικά. Ήταν απλά ήταν λουζ. Ήταν... Είναι συγκινητικό αυτό το γεγονός. Επίσης. Τη γραμματική εκεί, Χρήστο, που μας δείχνεις, κράτησέ την και τι δείχνει, τι λέει. Είναι η γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Μάλιστα. Εγκριθήσα το 1936 μέχρι 1941. Κάθε στην καθαρεύουσα, βέβαια. Το κρατήσουμε για να το δείξουμε. Σαφίστατα. Ναι. Του κυρίου Αναγνωστόπουλου. Μάλιστα. Να το δω. Ο γνωστός. Αγγελίδης Νίκος. Ναι. Να την εδώ.
βιβλιοδετημένα τα περισσότερα, για να μην χαλούν κιόλας. Ίσως και γι' αυτό άντεξαν. Ίσως και γι' αυτό άντεξαν. Για αυτός κάποιος σοβαρός λόγος. Εδώ, αυτό είναι, Μαρία... Αυτή είναι η επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας το 1900, δεν ξέρω. 1961. 61. Ο πατέρας του ο Χριστού, ναι, ήταν από τους πρώτους βουλευτές της επαρχίας Αμοχώς του. Και θα δούμε και φωτογραφικό υλικό. Και μετά φεύγοντας, όταν πήραμε τα βιβλία, κατευθυνθήκαμε από το Ιναμόχωστο προς το μπογάζι του Τρικόμου. Μάλιστα. Και από εκεί ανεβήκαμε στο χωριό Άρδανα για να κατεβούμε Φλαμούδι Ακαθού. Για να γλιτώσετε. Όχι. Τώρα που πήραμε τα βιβλία. Είναι η διαδρομή την οποία έχω κάνει ανάποδα, φεύγοντας το 1974 πάνω σε έναν τραχτέρ με 10 άτομα από την Ακαθού. Ακριβώς την ίδια διαδρομή, περνώντας έξω από την Αμόχωστον και καταλήξαμε στην Αχερίτ. Σύπτωση όμως... Το 1961 ζητούνταν προσφορές για την προμήθεια σκύρων. Σκύρων. Τσακίλι δηλαδή. Ναι, ναι. Δια των δρόμων Τρικόμου Καντάρας, εις το Τμήμα Δημοσίων Έργων, δέον να αποσταλούν εις το γραφείο του Γενικού Λογιστού, ουχή αργοτέρων, της 10ης πρωινής του Σαββάτου, 29 Απριλίου 1961. Σύπτωση. Προσφορά. Την ίδια ημέρα που είχα κάνει τη διαδρομή. Μάλιστα. Και την επίσημη εφημερίδα στα χέρια. Θυμάμαι τα files με την επίσημη εφημερίδα. Τα οποία φύλαγε. Τα οποία φύλαγε καθηκόντως, διότι... Ναι, καθηκόντως. Θα έπρεπε να τα μελετά λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας. Ναι, ναι. Δελτίων του Λυκείου Ελληνίδων, 1962. Να το δω. Και αυτό στα διασωθέντα βιβλία. Διασωθέντα δεν ήταν, ήταν πεταγμένα και αφημένα. Αν αργούσες μια μέρα, Μαρία, ναι, μπορεί και να μην ήταν. Δεν θα μπορεί ήταν και εδώ να μην ήταν, ναι, σήμερα αυτά τα βιβλία. Αυτό είναι από το 1889. 1889, Αθήνα, σύγγραμμα περιοδικών της Εν Αθήνες Επιστημονικής Εταιρείας. Μάλιστα, η Επιστημονική Εταιρεία Αθήνα. 1893. Μάλιστα. Το τετράδιο να δείξουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Αγαπητέ μου Χρήστο, εκεί. Αρκετά από αυτά, ναι, μου έλεγε η μακαριστή η μητέρα μου ότι σε κάποια στιγμή, ναι, από τα λιγοστά λεφτά που είχαν, μάλιστα, έκαναν οικονομίες και τα Σάββατα πήγαιναν κάτω Ακαδημίας προς... και παίρνουν τον δρόμο για να πάνε κάτω προς Μοναστηράκι, προς Μοναστηράκι, που είχε βιβλιοπολία. Στην Αθήνα. Που έκαναν πωλήσεις παλαιότερων εκδόσεων, μάλιστα, για να κάνουν χώρο για τα επόμενα. Τι κρατάω εδώ στα χέρια μου? Είναι το βιβλίο γεωγραφίας του αγαπητού Χρήστου. Είναι δικό σου αυτό. Να το δω, θα το δείξω. Χριστάκης Αγγελίδης. Με ξέρει το Χριστάκης, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Δεν πειράζει, όπως και να έχει. Σημασία έχει ότι είναι ένα βιβλίο της γεωγραφίας του σχολείου σου. Πόσες τάξεις έκανες στην Αμοχώστου? Τις έκανα όλες στο δημοτικό, όλες, μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. Μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. 15 χρονών παρακάτω φύγαμε. Μάλιστα. Αλλά έχω έντονες και ζωντανές τις μνήμες της πόλης. Μάλιστα. Και βέβαια το γνωστό σήμα του οργανισμού. Εκδόσεως δημοσίων βιβλίων. Δημοσίων βιβλίων, που εμείς ως παιδιά τον αποδικοποιούσαμε όταν έχω διάβασμα βαριέμαι. Έχεις δίκιο, να το ξέχασα. Το τετράδιο αυτό που κρατάς στα χέρια σου, Μαρία... Είναι του μακαριστού αδερφού του Χριστού, του Άγγελου, από ό,τι είδαμε. Μάλιστα, τάξης γάμα. Τάξης γάμα με τις εκθέσεις μέσα του Άγγελου. Μάλιστα. Υπάρχει για το λομπινή αφιέρωση, ποιον είναι το... Να το δούμε. Να το... Όσα βρίσκεται θα τα δείχνω. Ναι, να το δεις βεβαίως, ορίστε. Και με κόκκινο μελάνι η διόρθωση και τον ή τον μπράβο του δασκάλου ή της δασκάλας. Όπου ήταν. Είναι η γραφή του αδερφού μου. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν, ναι μεν, έξυπνος και διαβαστής, αλλά όχι καλλίγραφος. Μάλιστα. Και ήταν από μικρός. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ... του 1964, Μολιέρου, τρεις κομμωδίες, ναι, στον τρίτον γιον μου με αγάπη. Είναι η μέρα που γεννήθηκε ο αδερφός μας, ο Τεύκρος, 25/12/64. Μάλιστα. Άρα υπολογίζω, επειδή ο Νίκος είχε αυτές τις ευαισθησίες... Ο πατέρας. Ο πατέρας μου, λογικά θα του το έκανε δώρο
Για μετέπειτα. Ναι, για μετέπειτα, αλλά μετέπειτα. Για να σηματοδοτήσει και την ημερομηνία γεννήσεως. Οπότε να το ευκρό, αυτό θα το φέρω για να τα διαβάσεις έστω και αργότερα. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική όλη αυτή η διαδρομή. Η γραμματική της ελληνικής γλώσσης του 1929 εν Λευκωσία Κύπρου. Εκπληκτικό το γεγονός και μόνο ότι ήταν βιβλιοδετημένα για να μην καταστρέφονται. Και δεν υπάρχουν πια τέτοιου είδους βιβλία, συγγράμματα, γραμματικές στην ελληνική γλώσσα και βέβαια οι περισσότερες στην καθαρέουσα. Συγκινητικό, πραγματικά. Ναι, ναι. Εδώ, Μαρία, τι. Λαογραφική Κύπρος, η καταγωγή. Της Βράκας. 1971. Μάλιστα. Και στα αρχαία τα περισσότερα. Μάλιστα. Εδώ. Και κυπριακά γράμματα βλέπω. Τι άλλο θέλετε να δείξουμε? Α, τα νεοελληνικά. Αυτό το είχαμε. Ήταν πλέον στο Γαλάζιο. Η έκδοση, η επόμενη πια ήταν στο Γαλάζιο. Ήταν η νεοελληνική γραμματική, δεν ήταν? Αναγνώσματα. Α, είναι τα αναγνώσματα αυτά. Τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα. Να το δω. Εδώ ήταν του πρώτου γυμνασίου Αρραίων εκπαίδευτη. Πρώτο γυμνάσιο Αρραίων αμοχός του. Αμοχός του και μέσα υπάρχει Άγγελος Αγγελίδης, πρώτη τάξη. Το ποίημα του. Όχι, είναι... Έγραψε έκθεση. Είναι έκθεση. Υπήρχε ένα ποίημα της. Μάλιστα. Το ποίημα στο file, ναι. Το έχω εγώ, θα σας το δώσω τώρα. Μάλιστα, ωραία. Αυτό γυρεύω. Το έχω προσέξει ιδιαίτερα. Είναι χειρόγραφον της. Ναι, 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 και με πάρα πολύ αγάπη, όπως και όλα βέβαια όσα φέρατε, τα οποία είναι πραγματικά συγκινητικά. Κυπριακά γράμματα αυτό, και δεν γράμμα. Είναι αρχαίο. Του 1951. Κυπριακά γράμματα του 1951. Η αλήθεια, Λουκά, είναι ότι και οι δύο τους διάβαζαν πολύ, ναι, εντατικά και με επιμέλεια. Μα βέβαια. Να τους χαρακτήριζε άλλωστε. Ναι, να σας πω και ήταν και ένα σχόλιο που αστειευόταν πολύ ο πατέρας μου προς τη μητέρα και της έλεγε: «Έκοψες πίσω, Κλέρι, διαβάζεις αρκετά». Α, βάλιστα. Και του έλεγε: «Νίκο, προλαβαίνουν τα παιδιά κλπ». Ναι. Έτσι τη έβαζε πίεση για να την, μάλιστα, έχει στο δρόμο της μελέτης. Βέβαια, πάντοτε άλλωστε και η ίδια. Και δικαιώθηκε βέβαια και από την πορεία της η ίδια, αγαπητέ μου Χρήστο. Θα αφήσουμε τα βιβλία και αυτό το υπέροχο κομμάτι. Αυτό είναι το γυμνασίου Λευκάρο. Ο πατέρας του Χρήστο, από ό,τι μου είπε, ήταν από τον Κάτοδρη. Α, ναι, γέννημα του Κάτοδρη. 71-72. Μάλιστα. Μάλιστα. Για την ιστορία των γονέων σου, αγαπητέ μου Χρήστο, θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα, ναι, από σένα. Ευχαριστώ. Μετά το βίντεο που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, και οι αγαπητοί συνάδελφοι στο Control. Και θα πάμε στο επόμενο βίντεο, όπου έχει να κάνει βέβαια με διάφορα αποσπάσματα από εκπομπές όπου φιλοξενήθηκε η αείμνηστη Κλέρι Αγγελίδου στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τα οποία μαζέψαμε στη σειρά για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις θέσεις μας και να μπορέσουμε να κάνουμε και το ταξίδι το φωτογραφικό το οποίο μας έφερες Χρήστο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το οποίο ψηφιοποιήσαμε και έτσι μπορούμε και ηλεκτρονικά τώρα, ωραία, να το δούμε στις κάμερές μας, συνεχίζοντας να βλέπουμε τα βιβλία αυτά του μισού αιώνα σε ένα χάρτινο κυβότιο ή σε κάποιο χώρο αποθήκευσης στο σπίτι σας. Στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Ποιος ξέρει που ήταν. Και που, ποιος ξέρει, ναι, πραγματικά που ήταν και που κατέληξαν σήμερα στην εκπομπή και στα χέρια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπιστοσύνη. Συγκινητικό, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε για οποιοδήποτε πάρα θα το έκανα τούτο το πράγμα. Και μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε έστω και κάτι να θυμόμαστε από τα, ναι, παιδικά μας χρόνια. Πράγματι. Τα οποία αφήσαμε πίσω. Δυστυχώς. Όσοι ζήσαμε τον πόλεμο. Ελάτε συνάδελφοι στο Control στο βίντεο που ακολουθεί για να επανέλθουμε με τα όσα ακόμη έχουμε να σας δείξουμε. Δεν πιστεύετε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν πραγματικά να διαπιστωθούν αυτές οι πληροφορίες, να επαληθευτούν με κάποιους τρόπους? Κανονικά θα έπρεπε να είχαν επαληθευτεί. Διότι πρέπει να πω ότι, το έχω ξαναπεί, ότι δεν ήταν μία μαρτυρία. Ήταν πολλές. Παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις στρατιωτών
που ήταν μέσα σε φυλάκια ή μέσα σε χαρακώματα και έπεσε ένας όλμος και σκοτωθήκαν πολλοί από το φυλάκιο εκείνο. Υπήρχε η μαρτυρία όσων επέζησαν στις στρατιωτών και υπήρχε και η μαρτυρία του αξιωματικού, ο οποίος εδήλωσε ότι αυτοί οι στρατιώτες μου είναι νεκροί. Και όμως πολλοί από αυτούς παρουσιάζονται ως αγνούμενοι. Έβλεπα ότι εγώ έπρεπε να εργαστώ διπλάσια από ό,τι εργάζονταν οι άλλοι μου συνάδελφοι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ήμουν μια υπουργός η οποία έγινε ύστερα από 33 χρόνια. Δηλαδή έγινε πρώτα η Σουλιώτου, η Στέλλα Σουλιώτου το 1960 και εγώ το 1993 ήμουν η δεύτερη γυναίκα υπουργός. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχαν πολλές σκέψεις, θα τα καταφέρει αυτή. Εκείνο που σώζει τη γυναίκα τελικά στην πολιτική, έτσι μετά που το σκεφτόμουν, είναι ότι έχει υπομονή η γυναίκα. Αυτά τα έχει χαρίσει ο Θεός εξαιτίας της μητρότητας. Έχει υπομονή, έχει διέστηση, έχει τετραγωνικό μυαλό, που δεν νομίζουν οι άντρες ότι εκείνοι έχουν το τετραγωνικό μυαλό. Ναι, υπάρχει αυτή. Ενώ είναι η γυναίκα που το έχει, γιατί πρέπει να συντονίζει το ανάγιωμα των παιδιών της. Ακριβώς. Γι' αυτό έχει τετραγωνικό μυαλό. Οι κανονισμοί γίνονται για τις εξαιρέσεις εκείνες των μαθητών, οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια. Αρκεί να σας πω ότι η μαθητής δημοτικού έδιρε το δάσκαλο του. Ένα παράδειγμα που δεν το λέμε. Λέμε μόνο για τους δασκάλους οι οποίοι δέρνουν τους μαθητές. Αλλά δεν είπαμε ποτέ και για μαθητές οι οποίοι δέρνουν τους δασκάλους τους. Υπάρχει περίπτωση που λέει κάποιος ότι θα με αφήσεις επιτέλους να κάνω μάθημα και απαντά ο μαθητής. Όχι, δεν θα σε αφήσω να κάνεις μάθημα. Υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις, δυστυχώς. Γιατί όμως εσείς. Εμείς ζητούμε. Γιατί ένα παιδί που συμπεριφέρεται έτσι μπορεί να μην λύθει το πρόβλημα του με μια τιμωρία ή με μια μετακίνηση σε άλλο τμήμα. Όχι, υπάρχει πάντοτε η ψυχοπαιδαγωγική επιτροπή η οποία παρακολουθεί το παιδί αυτό. Δηλαδή υπάρχουν οι ειδικοί ψυχολόγοι του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν επίσης άλλοι άνθρωποι τους οποίους καλούμε για να βοηθήσουν, για να επικοινωνήσουν και με τον μαθητή και με τους γονείς του. Πρώτα και ύστερα ακολουθούν τα άλλα. Υπάρχουν, κυρία Αγγελίδου, πολλά προβληματικά παιδιά αυτής της κατηγορίας που λέτε στα σχολεία. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν. Ίσως υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί. Το ξέρω αυτό, το ξέρω, αλλά είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση για να κοιτάζουμε και τους εκπαιδευτικούς και γίνονται πάρα πολλές πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά. Είτε μπορεί... Φτάσατε ποτέ σε σημείο να διακόψετε τις υπηρεσίες κάποιου εκπαιδευτικού για τέτοιες συμπεριφορές, κακές συμπεριφορές ή αντιεκπαιδευτικές? Έχουν διακοπεί, ναι, όχι πολλές. Mm-hmm. Πώς είναι αυτή η εκπαιδευτική, κύριε Αγγελίδου? Έχετε αριθμό? Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω ακριβώς αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που τουλάχιστον εξετάζονται τώρα για πειθαρχίες, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Συγκινητικό και το γεγονός ότι βλέπουμε και παλαιότερους συναδέλφους, κάποιοι από αυτούς δεν είναι μαζί μας σήμερα, σε αυτό το πολύ πολύτιμο αρχείο. Αντιλαμβάνομαι, Χρήστο, ότι τα παιδικά χρόνια ήταν πανέμορφα στην όμορφη πανέμορφη Αμόχωστο, και με την οικογένεια στην οποία μεγάλωσες και με τους δύο αυτούς υπέροχους γονείς, που αντιλαμβάνομαι ότι και η θρησκεία ήταν καθοριστική σημασίας στην ζωή και των δυο και έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στην οικογένεια και στην κοινωνική αλλά και στη δική σας ίσως ζωή μετέπειτα και στην πορεία. Θα έλεγα ότι ναι, τα χρόνια ήταν πανέμορφα, ήταν η Αμόχωστος, ήταν η Κύπρος μετά τον αγώνα, ήταν η χαρά της ανεξαρτησίας. Μάλιστα. Όσο και αν ο πατέρας μου δεν ήταν και υπερευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της συνταγματικής Βέβαια, γιατί ως αγωνιστής της ΕΟΚΑ άρχισε από αλλού και είδε τα πράγματα να καταλήγουν αλλού. Ένιωθαν ότι δεν δικαιώθηκε ο δικός τους πόθος. Της ενώσεως. Όχι μόνο της ενώσεως, αλλά και της αυτοδιάθεσης. Και της αυτοδιάθεσης. Μάλιστα. Διότι κανείς δεν ξέρει αν θα καταλήγαμε στην Ένωση με την Ελλάδα. Όχι, αλλά μάλιστα. Στην αυτοδιάθεση
Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Όμορφα χρόνια στην Αμόχωστο, κόσμος ανέμελος, με υψηλό αίσθημα κουλτούρας, ξεκίνησε ο τουρισμός, υπήρχε... Αυτή η υπέροχη ανάπτυξη της Αμόχωστου. Υπέροχη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και ο πολιτισμός. Βέβαια. Ήταν μια πόλη γεμάτων πολιτισμό. Ναι. Με το Λύκειο Ελληνίδων, τα καλλιμάρμαρα σχολεία, η βιβλιοθήκη, η εύσα που δημιουργήσε ο μακαριστός ο φίλος ο οικογενειακός, ο κύριος Χατζιουάννου, μάλιστα, ο οποίος ήταν συχνά πυκνά στο σπίτι και συνομιλούσαν για τα επιστημονικά συνέδρια, για τις συζητήσεις. Ήταν ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, ο κύριος Πιερίδης, μάλιστα, μορφωμένος Έλλην της Αλεξάνδρειας. Μα από την Αλεξάνδρεια. Βεβαίως. Και με αυτή την τεράστια προσφορά. Και γυροφέρναμε και εμείς και εκείνοι στο σε σπίτι. Σε αυτό το περιβάλλον. Ναι, οι ζωγράφοι. Μάλιστα. Φίλος με φίλη με τον Σκοντινό. Μάλιστα. Με τον Πολ Γεωργίου πάρα πολύ. Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους φίλους αγωνιστές. Με τον κύριο Παυλάκη, με τον Παπαφώτη. Συζητούσαν συνέχεια. Μάλιστα. Ήταν και οι άνθρωποι που ήταν στη Βουλή. Ναι. Και πήραν και την τύχη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα χέρια τους εκείνη την εποχή. Πολύ σωστά, γιατί ήταν και το ξεκίνημα. Ναι, άρα όλα αυτά τα πρόσωπα ήταν μέσα στο σπίτι. Ναι. Για μας, ίσως να μην ακούγονταν πολύ σπουδαία εκείνη την εποχή, ναι, σαν γιατί παιδιά, ήταν αλλά η καθημερινότητα. Ανατροφοδοτώντας τώρα τις μνήμες, λέμε πόσο σπουδαία οι άνθρωποι πολύ ήταν. Σωστά. Και πόσο και μεγαλώσαμε με αυτούς. Ευλογία πραγματικά. Η θρησκεία. Ναι. Και οι δύο πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι. Αρκεί να πω ότι η γιαγιά στον κάτω τρίνη Θεόφυλλα ήθελε το γιον της τον Νίκο να γίνει επίσκοπος. Μάλιστα. Ναι, τόσο πολύ θρησκευόμενη ήταν, που στην αρχή δεν μιλούσαν πολύ της νηφιστής, γιατί τον απομάκρυνε από το στόχο να γίνει επίσκοπος. Μάλιστα. Φυσικά ο πατέρας μου δεν ήθελε ποτέ να γίνει, ναι, ιερωμένος. Αλλά τόσο πολύ σοβαρά. Και θα σας πω ότι από τις ιστορίες ήδη έλεγαν ότι η προσευχή τους βοήθησε σε πάρα πολλά στάδια της ζωής τους. Εκ των υστέρων πιστεύω πάρα πολύ, ναι, ότι σαν θεϊκή ύπαρξη, δύναμη, το υπέρτατον σύμπαν, τους συμπαραστάθηκε σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής. Και τους βοήθησε. Θα σας πω τρία περιστατικά. Παρακαλώ. Όταν η μητέρα χρειάστηκε να κάνει ανοιχτή χείριση ανοιχτής καρδίας στο Λονδίνο και τότε έκανε ο Γιακούπ. Μάλιστα. Σε κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργά η καρδία και την πάγωσαν. Μέχρι να δουν τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Δεν ξυπνούσε. Και φυσικά ο πατέρας προσευχόταν στη δύναμη του Θεού και του Αγίου Μηνά, στον οποίο έταξε τον εαυτό του από μικρό. Μάλιστα. Και έταξε και τη μητέρα. Τώρα, από την περιγραφή, σε κάποια στιγμή εκμυστηρεύεται ο πατέρας σε εμάς αργότερα ότι παρουσιάστηκε ο Άγιος. Ο Άγιος. Και του είπε, Νίκο, θα είναι καλά η Κλέρη. Μάλιστα. Και σας το περιέγραφε αργότερα. Και μας το περιέγραψε πολύ αργότερα. Mm. Σε λίγες ώρες όλα πήγαν καλά και ξαναξεκίνησε η καρδία. Μάλιστα. Σε κάποια στιγμή αργότερα η μητέρα μου μου αποκαλύπτει ότι κάποια στιγμή της τηλεφώνησε ένας ιερωμένος από το Δάλι, τον οποίο δεν ήξερε. Ναι. Και της είπε, κυρία Κλέρη, θα έρθω να πάμε στον Άγιον Εμιλιανό, στο Κελάκι. Του οποίου η μητέρα μου δεν ήξερε. Ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο. Φτάνουν εκεί και πηγαίνει η μητέρα μου να φιλήσει το χέρι του και ο πάτερ Εμιλιανός γονατίζει και του λέει, όχι κυρία Κλέρη, εγώ ήθελα για να σου μεταφέρω το μήνυμα ότι εν ζωή ήσουν νυφημευμένοι με άγγελο. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κατασυγκινητικά όλα αυτά. Αφού έφυγε ο πατέρας. Αφού έφυγε ο πατέρας. Μάλιστα.
Και το τρίτο περιστατικό όταν κάναμε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση αργότερα στην Αθήνα. Μάλιστα. Και χάνει αίμα. Και οι νοσοκόμες και οι γιατροί δεν το αντιλαμβάνονται. Η μητέρα. Εγώ το βλέπω. Είμαι Μάλιστα. εκεί, ασπρίζει και αδυνατίζουν όλα τα στοιχεία. Και απέναντι στον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Και απέναντι στο Χίλτον, ο γιατρός ο Μαρκάκης, που την εγχείρησε, εμφανίζεται ως διαμαγείας η ώρα 12 και 10 τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Και λέει, ήμουν εδώ με τη γυναίκα στο δείπνο και ήρθα να δω απέναντι. Λοιπόν, και βλέπει την κατάσταση και φωνάζει αμέσως επί τόπου και κάνει εγχείρηση ξανά εκεί και κλείνει την εσωτερική πληγή που έσπασε. Μάλιστα. Δηλαδή θα τη χάναμε σε λίγες ώρες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό εγώ λέω ότι... τίνω πλέον να καταλήγω. Σε ό,τι και αν συμβαίνει. Και για κάποιο λόγο επίσης. Είχε να προσφέρει πολλά ακόμη. Ναι. Θα πάμε σιγά σιγά στο φωτογραφικό υλικό. Γιατί είναι πολύ πολύτιμο και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αν έχετε την καλοσύνη, συνάδελφοι στο κοντρόλ. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε με τις φωτογραφίες. Εδώ η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου και πάμε στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε. Αγαπητέ μου Χρήστο. Είναι ο παππούς. Μάλιστα. Και η μέρα των Αραβώνων. Μάλιστα. Του πατέρα και της μητέρας. Ο πατέρας και η μητέρα στα αριστερά, ο παππούς και η γιαγιά στα δεξιά. Μάλιστα, ακριβώς. Από την πλευρά της μητέρας ο παππούς και η γιαγιά. Από την πλευρά της μητέρας, ναι. Μάλιστα. Πώς λεγόταν η γιαγιά και ο παππούς? Χριστόδουλος και Θεόφιλο. Μάλιστα. Και εδώ. Στην επόμενη. Μαρία, εδώ. Συγγνώμη, Μαρία και Χριστόδουλος. Και εδώ επίσης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Μαρία και Χριστόδουλος. Στην επόμενη. Εδώ είναι στο οικοτροφείο. Ναι. Στην Αμόχωστο. Όχι, στην Αθήνα. Είναι φοιτήτρια. Η Κλέρη είναι πάνω. Αριστερά. Αριστερά, βεβαίως. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι με τις αδελφές της. Στην Αμόχωστο εδώ. Ναι, και τα ανήψια της. Μάλιστα. Ναι. Η Κλέρη Αγγελίδου στο κέντρο. Στο κέντρο. Λύκειο Ελληνίδων Αμόχωστου. Ναι, εδώ δεν μπορώ να την αναγνωρίσω. Ναι, αλλά πόσο μπροστά ήταν η εποχή, έτσι. Τρομερή εποχή. Ναι, η προσφορά, αλλά και η καλλιέργεια των παιδιών που φοιτούσαν σε αυτό το λύκειο. Πάρα πολύ. Ναι. Και από το λύκειο Ελληνίδο ξεκίνησαν όλα για την Κλέρη Αναγγελίδου. Μάλιστα. Γιατί η Μαρία Ιωάννου την πήρε στη φύλαξή της. Ναι. Και αυτή την σπούδασε. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Και εδώ βλέπουμε, είναι αναμυστικές φωτογραφίες από τις αποφοιτήσεις και εδώ επίσης της αείμνηστης Κλέρης Αγγελίδου. Να σας πω εγώ πότε ήταν, το 1949. Μάλιστα. Βλέπω εδώ. Και μάλιστα δεν είναι αποφοίτηση, είναι η χοροδία. Μάλιστα. Του σχολείου. Αυτή εδώ. Η επόμενη είναι στο Γυμνάσιο Αθηλαίων Αμοχώστου. Γυμνάσιο Αθηλαίων Αμοχώστου, πολύ σωστά. Είναι βοηθός, είναι δίπλα από τον κύριο Καλή στο αριστερό. Στα αριστερά, όπως βλέπουμε, ναι, ναι του ναι. 1965 Άλιστα. αυτή η φωτογραφία. Και εδώ, επίσης, να σας πούμε αμέσως, είναι απόφοιτη του 51-52. 1951-1952, ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, οι καθηγητές. Μάλιστα. Είναι στη βεράντα ή στη Γιαλούσα. Στη Γιαλούσα εδώ, ε. Ναι, ναι. Είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου στο άκρο δεξιά. Ναι. Δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα. Στα δεξιά της αείμνησης Κλέρης Αγγελίδου, ο αείμνηστος Νίκος Αγγελίδης. Έλατε και στην επόμενη. Και εδώ, βέβαια, οι παρελάσεις, όπου γίνονται στην Αμόχωστο και η αμέσως επόμενη επίσης. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτή την... Είναι μπροστά στο κέντρο, ναι. Πραγματική προηγείται. Ανεξίτηλη αγάπη του Νίκου και της Κλέρης Αγγελίδου για τη Γιαλούσα, αγαπητέ μου Χριστό. Ναι, να σας πω, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ναι. Και αφού έγιναν οι ορκωμοσίες από την Κάρη, αν θυμάμαι. Μάλιστα. Κύπροι αγωνιστές, ρυψοκίνδυνοι ηγέτες, ναι. Τελείωσαν τις σπουδές, επέστρεψαν πίσω. Ναι. Και τότε, ενώ στο προηγούμενο στάδιο φύλαγαν στη Γαλάτα τον αρχηγό και ο στόχος και η αποστολή της Κλέρης ήταν να μεταφέρει προς τον Μακάριο που ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Τα μηνύματα. Στη φούστα ραμμένα. Μάλιστα. Κοπέλα 23 χρονών, επικίνδυνη αποστολή. Ναι.
Ήδη παντρεμένη. Ήδη παντρεμένη. Ήδη είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Τελειώνοντας και τις σπουδές και ερχόμενοι από Αθήνα. Ναι. Το ότι αποφασίζεται να μεταφερθούν στη Γιαλούσα. Μάλιστα. Για να οργανώσουν εκεί τον αγώνα και τις περιοχές. Ναι. Και ξεκίνησαν να διδάσκουν. Μάλιστα. Ως φιλόλογοι, οπότε καταλαβαίνετε, δίδαξαν τα πάντα. Ελληνικά, ελληνικά, νέα ιστορία. Και σε εποχές όπου όλα αυτά διψούσε ο μαθητής να τα έχει από ανθρώπους βέβαια, οι οποίοι και τα υπηρετούσαν αλλά και τα πίστευαν. Και έλεγαν τότε, αυτά τα γραφόμενα που έχω εδώ αρκετά, ναι, τα οποία μελέτησα ανελιπώς και μελετώ συνεχώς, ότι ήταν και καθηγητές των συναγωνιστών τους. Μάλιστα. Στον αγώνα, γιατί ήταν και τα παιδιά των 17-18 Φέβαια, χρονών στον αγώνα, οι οποίοι ήταν αυτοί που αναλάμβαναν και τις αποστολές σας στο τέλος. Έτσι. Οπότε, οργανώνοντας και την Καρπασία, φυσικά εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αγάπη, γιατί ήταν και άνθρωποι θρησκευόμενοι, οι εκκλησίες. Βέβαια. Οπότε αναφιερώθηκαν οι Άγιοι στην είσοδο των Αγίων. Πολύ σωστά. Οπότε από εκεί ξεκίνησα. Πάμε να συναντήσουμε και τον Ιμιστονικό Αγγελίδη στο φωτογραφικό υλικό για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Εδώ είναι το σπίτι στην Αμόχωστο, Μαρία. Ναι, ναι, την έχω βγάλει αυτήν την φωτογραφία. Και εσύ την έβγαλες. Και είναι... Χωρίς να γνωρίζω ποιον είναι το σπίτι του Χρήστου, ναι, τράβηξα είναι... φωτογραφίες όλη τη οδού. Δεν είναι και μεγάλη η οδός. Ναι. Και εντόπισες το σπίτι. Λουί Λοΐζου 4. Αυτό είναι το σπίτι, Χρήστο. Ναι, αυτό είναι το σπίτι. Ελάτε και στην επόμενη. Και δίπλα είναι το... Α, ναι. Το σχολείο. Δίπλα είναι το σπίτι της οικογένειας του Λουκά Ζήμαρα. Ζήμαρα. Και πιο κάτω το σχολείο είναι το εδώ, το βλέπουμε. Απέναντι. Απέναντι ακριβώς. Και δίπλα ακριβώς αυτή η φωτογραφία εδώ. Είναι το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο Αμοχώστου. Με σημαίες που δεν έχουν εκεί θέση, πέραν από ακρότητες και φανατισμούς. Εδώ είναι το διοικητήριο, το οποίο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Και στην επόμενη, εδώ η εκκλησία. Αγία Εκατερίνη. Η Αγία Εκατερίνη. Που είναι απέναντι από το σπίτι εκεί του. Εκεί κάτω είναι η μικρή, η παλιά, η κατακόμβη που ήταν η εκκλησία. Μάλιστα. Δεν φαίνεται από εδώ. Μάλιστα. Και στην επόμενη. Και εδώ βέβαια η εδώ κατάσταση... Είναι, γράφει πάνω ψηλά οδός ανεξαρτησίας. Ναι. Είναι, η κατάσταση, είναι το λιώμενο. Το λιώμενο. Η κατάσταση της Αμοχώστου σήμερα. Η κατάσταση της Αμοχώστου τότε. Η κατάσταση της Αμοχώστου πριν το 1974 ήταν αυτή ωστόσο. Για να μην παρεξηγούμεθα και να θεωρούμε ότι όλα δεν υπήρξαν ποτέ. Ελάτε και στην επόμενη. Μίας ακμάζουσας πόλης. Να το γυμνάσιο. Είναι το γυμνάσιο, πίσω του. Είναι το ΓΑΣΙΕ το και ΓΑΣΙΕ. Απέναντι είναι το, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το. Και στο βάθος βέβαια. Ναι. Είναι το θέατρο του πρώτου γυμνασίου. Του πρώτου γυμνασίου και η εξέλιξη βέβαια με τις πολυκατοικίες και την Χρυσή Αμμουδιά. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη, να την Χρυσή Αμμουδιά. Και αυτή την. Είναι το ανάπτυξη, Φάλιρο. Ναι. Και είναι το Κωνσταντία. Βέβαια και αυτή ο πολιτισμός ο οποίος προϋπήρχε αυτή τη σημερινή Λιβερή καταστάσεως. Και βέβαια η επόμενη φωτογραφία είναι ο πατέρας σου, αγαπητέ μου Χρήστο, όταν ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Τον βλέπουμε και εδώ. Είναι αριστερά. Αριστερά, αριστερά. Ήταν και οργανωτικός, αλλά και στην πνευματική πλευρά του αγώνα. Μάλιστα. Φιλολογική και φιλοσοφική, έγραφαν τους λόγους. Μάλιστα. Εδώ η επόμενη είναι επί του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου που είχε επισκεφθεί την Αμόχωστο. Είναι οι βουλευτές Αμόχωστο, κύριος είναι, Παυλάκης, μάλιστα, ο Παναγιώτης του Μαζής, ο πατέρας μου στο βάθος. Είναι οι βουλευτές Αμόχωστο που υποδέχονται το πλήρωμα. Ελάτε και στην επόμενη. Να τους βουλευτές. Ναι, είναι οι βουλευτές Αμόχωστο εδώ. Του 1960. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζικακού, ο Χριστοδουλίδης, ο Παυλάκης, ο πατέρας μου. Σάντης. Ο Σάντης και ο Καρσεράς. Παναγιώτης του Μαζής. Και ο, μάλιστα, και ο Καρσεράς. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε είναι στο Μόναχο. Στο Μόναχο. Είναι η Νέλη Τσιμπούλου στο μέσο. Μάλιστα. Που αργότερα ήταν και η πρώτη πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύπρου. Μάλιστα. Κοιτάτε εποχή όμως. Η ενδυμασία, η αποστολή, την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τη μόρφωσή τους, η οποία τονίζεται και αποτυπώνεται με ένα κλικ. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Όπου εδώ είναι με τον Αμερικανό πρέσβη, ναι, Wilkins,
στο Μαραθόβουνο. Μάλιστα. Λέει χαρακτηριστικά. Περιφέρθηκαν για να κάνουν το tour. Μάλιστα. Για να δουν ήδη η σώμα στις Αμερικάνοι τι χρειάζεται η Κυπριακή. Και από εκεί και πέρα είχε πάει για αρκετούς μήνες στην Αμερική με το Fulbright και το Κογκρέσο για να δει γεωργικές αναπτύξεις. Μάλιστα. Ο πατέρας μου, για να φέρει πίσω προγράμματα. Μάλιστα. Και η επόμενη φωτογραφία, που είναι και η τελευταία της σειράς, θα παραμείνουμε όμως, ναι, που είναι οι καθηγητές του Γυμνασίου Αγιαλούσης 1958-1959. Μα τι υπέροχες εποχές. Και τι εξαιρετική πορεία και ιστορία και προσφορά. Η επόμενη φωτογραφία είναι η φωτογραφία όπου καταδεικνύει τους αγώνες στους οποίους, ναι, έλαβε μέρος η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου. Αυτή είναι μία από τις πορείες που διοργάνωναν οι γυναίκες επιστρέφουν. Δικαιοσύνη και ειρήνη στον τόπο μας. Είναι στο κέντρο η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου. Είναι και η επόμενη φωτογραφία. Είναι το 1987, Φεβρουάριο του 1987. Πολύ σωστά. 13 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Εδώ η ομιλία της. Λίγα μέτρα πριν από το οδόφραγμα και την πράσινη γραμμή. Η επόμενη φωτογραφία είναι συγκλονιστική, όπου κάνει δηλώσεις η ίδια, αλλά και η συγκίνηση, να τη δούμε. Να την εδώ. Ναι. Και βέβαια, παραμένοντας εδώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, πάμε και στο επόμενο βίντεο, το οποίο αφορά σε αυτή την πορεία των γυναικών, 13 χρόνια μετά, το 1987, από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο. Να σας πούμε ότι ο αγαπητός Χρήστος Αγγελίδης ξεχωρίζει για την πολυσχηδή δράση του στα κοινά και την ενεργό πολυετή συμμετοχή του στα επιχειρηματικά δρόμενα του τόπου. Βέβαια, πέραν από την επαγγελματική του σταδιοδρομία, δεν θα το αμφιβάλλαμε καθόλου μέσα από αυτή την οικογένεια στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, αλλά και την πίστη του στο τρίπτυχο εργατικότητα, επιμονή και υπομονή, που βέβαια τον οδήγησε, δεν θα τα πει ο ίδιος, θα τα πούμε εμείς, στην επίτευξη αυτών των υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεών του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες και των πρωταθλητικών επιτευγμάτων του τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα, αφού ήταν και μεγαλωμένος στην όμορφη Αμόχωστο και αντλεί μέχρι και σήμερα, Χρήστο, ήθος και εντιμότητα από αυτή την οικογενειακή καταβολή, έτσι.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι γονείς, δια του παραδείγματος, χωρίς να λέμε πολλά πράγματα, μας εξανάγκασαν να ζούμε ενάρετα. Μάλιστα. Το ψέμα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στην οικογένεια μας. Διότι ο πατέρας μου έλεγε το εξής: Χρήστο, εάν πεις ένα ψέμα, έστω και μικρό, θα πρέπει να μου πεις και δεύτερο να καλύψεις το πρώτο. Οπότε δεν θα έχει τέλος το ψέμα. Θα πηγαίνει και μετά θα νιώθεις ένοχος και δεν θα μπορείς να με αγαπάς. Μου έβαλε την ενοχή να μην λέω ψέμα και με απελευθέρωσε όμως ταυτόχρονα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα για να τον αγαπώ θα πρέπει να μην λέω ψέμα. Ήταν επαγωγική μέθοδος. Μα τι υπέροχη μέθοδος όμως. Ναι, τελικά δούλεψε. Γιατί δεν μπορώ να λέω ψέματα. Θα ήταν καλά να την εφαρμόζαμε όλοι αυτή θα ήταν πολύ καλά. Και ευρύτερα στην κοινωνία. Εγώ λέγοντας και αναφέροντας. Θέλει δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας την Αμόχωστο σε αυτόν το ευχάριστο τότε περιβάλλον, είχαμε την ευκαιρία να βγούμε έξω στη θάλασσα, στα γήπεδα. Ήταν και η Ανόρθωση που ήταν η αγαπημένη μας απογευματινή ενασχόληση. Εκεί παίξαμε μπάσκετ, παίξαμε ποδόσφαιρο. Τελικά κατέληξα στο βόλεϊ. Ναι, εξού και η διάκριση εκτός από την εκπαίδευση και τις ακαδημαϊκές διακρίσεις και στα αθλητικά επιτεύγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να το περηφανευτώ. Αλλά τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Έχω καλύψει μεγάλη διαδρομή, τόσο στην Κύπρο με την Ανόρθωση, με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, στον Ολυμπιακό Πειραιός, με την Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Έχω παίξει σε τελικούς, σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Έχω διακριθεί και είμαι ευχαριστημένος για αυτό που κατάφερα, υπό την έννοια ότι ήμουν ένα μικρό παιδί από την Κύπρο όταν πήγα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ναι. Και το τρίπτυχο υπομονή, επιμονή και πίστη στο στόχο με είχε βοηθήσει τότε πάρα πολύ. Ναι. Αναγκαζόμουν να γυμνάζομαι περισσότερο από τους άλλους γιατί δεν είχα την ίδια υποδομή. Πολύ σωστά. Με τους Ελλαδίτες ή τους Ευρωπαίους. Αλλά δεν πήγες τόσο πολύ προετοιμασμένος καταρχάς. Ήθελες να έχεις όλη την δύναμη αλλά και το επίπεδό τους και ίσως και περισσότερο. Το έφτασα. Το έφτασες. Εσίως. Ακολουθώντας την πορεία προς τα ακαδημαϊκά, αυτή μου η υποδομή, ψυχική και σωματική, με βοήθησε στις ατέλειωτες ώρες μελέτης στην Αμερική. Για να επιτύχεις το διδακτορικό, χρειάζεται και επιμονή και υπομονή και ψηλή στόχη. Και ατέλειωτες ώρες. Και μακριά από την πατρίδα. Και μακριά από την πατρίδα, σε δύσκολες εποχές, αλλά δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα και εκεί. Και βέβαια η επαγγελματική εμπειρία πια η οποία υπάρχει. Η επαγγελματική εμπειρία 30 χρόνια στα του τουρισμού και πάρα πολλά από αυτά στα διοικητικά της βιομηχανίας και στα επιμελητήρια. Μπορώ να πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά, έχω δώσει πάρα πολλά και έχω να δώσω ακόμα τώρα περισσότερα. Και χαίρομαι ότι σημαντικό ρόλο παίζει για σένα και το κομμάτι εθελοντισμός. Πάρα πολύ. Ο εθελοντισμός ήταν και ανέκαθεν μέρος της οικογενειακής παράδοσης. Εξού και η συνεισφορά και η προσφορά και του πατέρα μου και της μητέρας μου σε όλους τους οργανισμούς, τους εθελοντισμούς. Όπως και εγώ προσπαθώ μέσα από τους οργανισμούς τους οποίους είτε προεδρεύω είτε είμαι μέλος να κινόμαστε και προς το φιλάνθρωπο. Μάλιστα. Κομμάτι της κοινωνίας. Μάλιστα. Συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι, το φωτογραφικό, ελάτε οι συνάδελφοι, και ευχαριστώ για την υπομονή. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Η Κλέρη Αγγελίδου εδώ, με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο και τον αείμνηστο Αρσένη. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία, όπου είναι εδώ η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και οι πρόσφυγες γυναίκες της Κύπρου. Από τα πολλά φόρα και συνέδρια στα οποία συμμετείχε η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου και ακόμη μια φωτογραφία εδώ όπου την βλέπουμε μπροστά από την ελληνική σημαία, το Λάβαρο και την σημαία της Κύπρου να παρασημοφορεί. Εδώ είναι από τους απόδημους μας όπου πάντοτε ήταν παρούσα και βέβαια στη συνέχεια τα διάφορα αγήματα τα οποία της έδιναν και απέδιδαν τις τιμές και ως Υπουργός Παιδείας. Και στην επόμενη, στα διάφορα φόρα και στην Αμερική, όπου παρευρίσκεται και συνομιλούσε. Η επόμενη με τον Χρυσόστομο τον Δεύτερο, τον Μακαριστό. Εδώ είναι στην Πάφο, από τις διάφορες εκδηλώσεις. Και η επόμενη, 1924-2004,
οι διάφορες ομιλίες, αλλά και η επόμενη, όπου εδώ ετοιμήτω και πραγματικά η προσφορά της ήταν ανεκτίμητη. Η κατάθεση Στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, στην όμορφη Αθήνα, στο Σύνταγμα, η επόμενη φωτογραφία. Και η επόμενη επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο των Αθηνών, όπου είναι και η ομιλία της, και οι διάφορες ομιλίες που γίνονταν στο Σύνταγμα για τους αγώνες. Η επόμενη είναι στο σπίτι της, Χρήστο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και βέβαια είχε και την τιμή να περπατήσει και να τρέξει και την Δάδα, τη Φλόγα. Ήταν μία από τους 10, ναι. Ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών του 2004. Επίτιμη επίσης. Εδώ είναι η αναγόρευση. Αναγόρευση της ως διδάκτορ του. Επίτιμου διδάκτορ, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Της Ακαδημίας Αθηνών. Της Ακαδημίας Αθηνών. Εδώ είναι η κοπή της πίτας του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώς. Η συγκίνησή της είναι εμφανής στα πρόσφατα έτη. Και η επόμενη με την Γλίκα Τζιαρβερέρ, έτσι. Ναι, εδώ πρέπει να είναι από το Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάσης, το οποίο συμμετείχε για 10 χρόνια. Για 10 ήταν χρόνια. Η πρώτη γυναίκα μέλος του Ιδρύματος Ωνάσης. Μάλιστα. Η επόμενη με την κυρία Μπακογιάννη. Και η επόμενη με τον αείμνηστο Φλωράκη. Και η επόμενη με τον ακαδημαϊκό Βενιζέλο. Βέβαια με τον αείμνηστο Γλάφο Κληρίδη είναι η επόμενη και ως υπουργός στο βλάι του. Και με τον αείμνηστο Δήμαρχο Λευκωσίας η επόμενη φωτογραφία. Με τον οποίο ήταν και συμμαθητές. Μάλιστα. Και βέβαια ολοκληρώνουμε με την ίδια και αιωνία αυτή η μνήμη, ως επίσης και του Νίκου Αγγελίδη, του πατέρα σας. Και θερμές ευχαριστίες όλη την οικογένεια που σήμερα μας εμπιστευθήκατε, αγαπητέ μου Χρήστο. Ευχαριστώ. Και μας κάνατε αυτή την διαδρομή. Διατέλεσε πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου η αείμνηστη Κλέρη Αγγελίδου, της Συντονιστικής Επιτροπής Γυναικείων Σωματείων Αμοχώστου, ιδρυτική πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών, της Λέσχης Λάιον. Lions Arsinoe, μέλος της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών Ελλάδος, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, του Κυπριακού ΠΕΝ, καθώς και πολλών πνευματικών και φιλανθρωπικών σωματείων. Επιπρόσθετα, διατέλεσε μέλος του 15μελούς Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ 55-59. Έχει εκδώσει 5 ποιητικές συλλογές, ανάμεσα στις οποίες και οι ποιητικές συλλογές Ποίηματα του Ξεριζωμού, Νόστιμον Ήμαρ και 2 μελέτες, ενώ ποίηματα της έχουν ανθολογηθεί σε διάφορες ανθολογίες της Κύπρου και της Ελλάδος και έχουν μεταφραστεί βέβαια στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και άλλες γλώσσες. Στις βουλευτικές εκλογές του 1991 εξελέγει βουλεύτρια και βέβαια ήταν και επίτιμη διδάκτορ του Middlesex University και πρόεδρος ή μέλος πολιτιστικών και φιλανθρωπικών σωματείων. Έφυγε με τον πόθο της επιστροφής. Ανεκπληρωτό. Και θα έλεγα ότι όχι μόνο ανεκπληρωτό, θα διαβάσω ένα μικρό ποίημα το οποίο ολοκληρώνοντας. Ολοκληρώνουμε, ναι. Γιατί είναι αυτό που είχε μεγάλη έγνοια και για την Κύπρο. Μάλιστα. Για το πρόβλημα μας, αλλά και δείχνει το χαρακτήρα. Έτσι, έλατε. Μετά το χαμό έγραψε το εξής. Χρέος και προσμονή στον Νίκο, αλλά και στην Κύπρο. Με καρτεράς, το ξέρω. Έφυγες νωρίς. Έπρεπε κάποιος να μείνει, να μεγαλώσει τα παιδιά, τα εγγόνια. Όταν θα έρθω, να μου κρατάς σφιχτά το χέρι όπως πάντα και να μου μιλάς για το Θεό και τους αγγέλους, να ψάλλουμε μαζί το δόξα εν υψίστης. Αιωνία αυτών η μνήμη. Αιωνία τους η μνήμη. Μαρία, για αυτή την πορεία του ταξιδιού με ένα χάρτινο κασόνι σε ένα μάξι στις ελεύθερες περιοχές, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να μου επιτρέψεις να σου δώσω ένα μικρό δωράκι. Να το αφήσεις εκεί, γιατί φοράς μικρόφωνο και θα έρθω να το πάρω. Και τι έχει μέσα, να μας το δείξεις. Μπορώ να το δείξω, βέβαια. Ναι. Είναι η εικόνα του Χρυσοσότηρα της Αγαθούς μας. Αχ, Παναγία μου. Να σε γλέπει, όπως λες και εσύ, και να σε σέπει. Με συγκινείς. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο. Αιωνία η μνήμη. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ στην Κλέρη και στον κύριο Νίκο Αγγελίδη. Χάρηκα που σε γνώρισα κάτω από τέτοιες συνθήκες και ελπίζω η γνωριμία μας να συνεχιστεί. Οπωσδήποτε, είναι μόνο η αρχή. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι
και ο Θεός να σας βλέπει και να σας βλέπει. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι την ώρα. Τα λόγια είναι περιττά. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Γεια χαρά.